Εκτεταμένες διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος πραγματοποιεί τις τελευταίες ημέρες ο ΔΕΔΙΕ, τις οποίες μάλιστα τις χαρακτηρίζει ως προγραμματισμένες, καθώς έχουν προκληθεί μεγάλες ελλείψεις ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των κυρώσεων που έχει επιβάλει η κυβέρνηση στη Ρωσία. Η επίσημη δικαιολογία είναι πως οι διακοπές οφείλονται στα έργα συντήρησης που πραγματοποιούνται στα δίκτυα. Αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς πέρυσι τέτοια εποχή δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Στην επίσημη ανακοίνωση του αναφέρει ότι ο ΔΕΔΙΕ προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης. Αυτό πρέπει να είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Το πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση, αν παραδεχθεί δημοσίως ότι υπάρχουν ελλείψεις ηλεκτρικού ρεύματος, θα είναι τεράστιο, καθώς είναι αποκλειστικά δική της ευθύνη η αντιρωσική στάση που έχει επιλέξει. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν 19 ενάτου για κάποιες ώρες αρκετές περιοχές της Αττικής, καθώς ο ΔΕΔΙΕ θα προχωρήσει σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι οι εξής: Αθήνα, Πειραιάς, Χαϊδάρι, Βρυλίσια, Λυκόβρυση, Αχαρνές, Κηφισιά, Ηλιούπολη, Ταύρος και Άλιμος.